Κύριε Βοργιά, καλημέρα. Καλημέρα, σειρά δουλειά της σας ακροατές. Ο κύριος Βοργιάς που είναι και πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου, ο κύριος Βοργιάς ο οποίος είναι και αντιπεριφερειάρχης στον τομέα της κοινωνικής πρόνοιας. Εγώ σας κάλεσα, βέβαια δεν ξέρω αν θέλετε να κάνετε σχόλιο για όλα αυτά τα οποία ακούστηκαν πριν από λίγο από τον κύριο Ψαρόπουλο και ως πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου και ως κριτικός, αλλά εγώ για να πω την αλήθεια τον κάλεσα για να μιλήσουμε περί κοινωνικής πολιτικής, διότι έχουμε μπροστά μας ένα συνέδριο, το πρώτο, για τη δυναμική των πληθυσμών και για την οικονομική ευημερία, το οποίο θα γίνει στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου στις 4 το Νοέμβρη. Όχι για το συνέδριο σαν συνέδριο, αλλά για αυτά τα οποία θα εξεταστούν, γιατί μεταξύ των θεματικών του συνεδρίου θα δοθεί μια ιδιαίτερη βαρύτητα στις οικονομικές επιπτώσεις της γύρασης του πληθυσμού και τις δημοσιονομικές πιέσεις οι οποίες προκύπτουν, που το ζει νομίζω ο καθένας από εμάς στην καθημερινότητά του, έτσι κύριε Βοριά? Έτσι είναι, κυρία Δουλγεράκη, και όλα σχετίζονται, φυσικά σχετίζονται και οι 12 μήνοι συμβασιούχοι της πυροσβεστικής, που είναι και η πρώτη γραμμή όποτε συμβαίνει κάτι πολύ σοβαρό. Μην ξεχνάτε ότι έχουμε θύματα τέτοιους ανθρώπους εδώ πέρα στην Κρήτη και πραγματικά ζητάνε και αυτοί το αυτονόητο. Αλλά δυστυχώς αυτά τα προβλήματα συναντιούνται παντού, συναντιούνται στην υγεία, συναντιούνται στην εκπαίδευση και κάποια στιγμή η πολιτεία πρέπει να καταλάβει ότι πρέπει να παρέχει σε κάθε Έλληνα πολίτη ασφάλεια και τα αγαθά όπως η υγεία, το νερό, η ενέργεια, αλλά βλέπουμε όμως από απέναντίας κάθε μέρα να δυσκολεύονται τα νοικοκυριά. Και πάμε λοιπόν, όταν υπάρχουν όλες αυτές οι δυσκολίες, με την ακρίβεια πώς θα κάνουν και οι οικογένειες. Γιατί ένα από το βασικότερο θέμα που θα συζητηθεί στο συνέδριο που αναφέρατε είναι το δημογραφικό. Όταν λοιπόν 500.000 νέοι άνθρωποι έχουν φύγει ήδη από τη χώρα μας, τη χώρα των 10 εκατομμυρίων, τη γερασμένη χώρα, που αν βάλουμε το ενεργό πληθυσμό δεν ξεπερνάει τα 3,5 εκατομμύρια, είναι τρομακτικό το νούμερο και απέναντίας αντί να υπάρξουν πολιτικές να σταματήσει τουλάχιστον η διαρροή, βλέπουμε να εφαρμόζουν πολιτικές που διώχνουν την νεολαία μας, κυρία Δουλγεράκη. Γιατί εδώ πέρα στην Ελλάδα βλέπουν ότι με μισθούς κάτω από το όριο της φτώχειας, με ελάχιστους μισθούς που καθορίζονται από πρωθυπουργούς και υπουργούς, υπουργικά συμβούλια, όταν αυτό δεν συμβαίνει σε καμία χώρα της Δύσης, παρά μόνο στις χώρες του πρώην Ανατολικού Μπλοκ γινόταν αυτό προφανώς για να ελέγξουν την αγορά εργασίας και να κάνουν κάποια χαρτίρια σε κάποιους και διατηρούν ένα ελάχιστο μισθό κάτω από το όριο της φτώχειας, ενώ παράλληλα είμαστε στον πάτο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε θέματα αγοραστικής δύναμης. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι όχι μόνο η οικογένεια δεν μπορούν πολλές φορές να φτιάξουν οι νέοι άνθρωποι, αλλά αναγκάζονται να εγκαταλείψουν και την ίδια μας τη χώρα. Αυτή είναι η κατάσταση. Δυστυχώς, παρότι εκρούμε σε προβλήματα ακόμη και καθημερινότητας, κυρία Δουλγεράκη, προβλήματα στην κυβέρνηση, δεν βλέπουμε ανταπόκριση. Όταν χτες στην Επιτροπή, για παράδειγμα, του ΕΦΚΑ ήρθαν 2 αγρότησες και μας ζητήσαν να τους δώσουμε το αυτονόητο, το επίδομα το κετού, γιατί μία χρωστούσε 6 ευρώ στο δημόσιο και η άλλη χρωστούσε 1 ευρώ στο δημόσιο. Αλλά το ΕΦΚΑ τους έκοψε, δεν τους έδωσε το επίδομα το κετού που γεννήσαν στη χώρα της υπογεννητικότητας, και αν δεν ήμασταν εμείς στον ΕΦΚΑ δεν θα παίρνανε το επίδομα το κετού. Όπως πολλές εργαζόμενες που έρχονται και τους ζητούν το υπερβολικό όριο των 200 εσήμων τα τελευταία 2 χρόνια, λες και χρειάζεται ένσημα για να στηριχτεί μια μητέρα που γεννάει, που τις πετάνε εκτός από το επίδομα το κετού, αλλά παρακαλώ τις πετάνε και εκτός από το επίδομα ανεργίας,
όταν θα πάνε να ζητήσουν τους 9 μήνες όπου θα πρέπει να κάτσουν με το παιδί τους, δεν θα έχουν ούτε ένα εισόδημα, παρότι εργαζόντουσαν. Άρα λοιπόν όλα αυτά, και αυτό συμβαίνει όπως συμβαίνει στην αγρότησα, συμβαίνει και με τις γυναίκες επιχειρηματίες, οτιδήποτε χρέη προς το δημόσιο αν δεν εξοφληθούν, τιμωρούνται, δεν παίρνουν επίδομα το κοιτού. Αυτή είναι η κατάσταση, αυτή είναι η Ελλάδα μας, έτσι, και εδώ υπάρχουν τεράστιες ευθύνες της πολιτείας, της κυβέρνησης, του ίδιου του Πρωθυπουργού που συνεχίζεται όλη αυτή η κατάσταση. Όταν μπεις στην αγορά εργασίας, καταλαβαίνεις ποιες είναι οι στρεβλώσεις και ποια είναι τα μεγάλα τα ζητούμενα. Μια αγορά εργασίας που είτε θα σε πετάξει απ' έξω, είτε θα σε κρατήσει επειδή θα τις κάνει το δικό της το χατήρι και θα σκύψεις το κεφάλι και θα παίρνεις τα ελάχιστα. Μια αγορά εργασίας, αν θέλετε, η οποία στην πορεία θα πετάξει ουσιαστικά απ' έξω και τους συνταξιούχους. Συνταξιούχοι, ένα ατέλειωτο παιχνίδι που δεν ξέρει ποιος, γιατί του έκοψαν, πώς του έκοψαν. Όταν γνωρίζουν οι συνταξιούχοι ή όταν ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι με μία σύνταξη μπορεί να ζήσει ένα ολόκληρο σπιτικό και να πάει φαγητό στο τραπέζι, και δεν είναι λαϊκισμός αυτό που λέω ή κυτρίνισμα ή οτιδήποτε άλλο, αλλά είναι η μεγάλη αλήθεια, το έχουν δείξει οι τσέπες μας, η πορεία μας, και στη συνέχεια το καταγράφουν και οι έρευνες αυτό. Όταν ακούς και σου λένε ότι, ξέρετε, όταν εσύ θα βγεις στη σύνταξη, μετά θα πρέπει και να μας δηλώνεις ότι εργάζεσαι ως συνταξιούχος, γιατί δεν τα βγάζεις σαφέστατα πέρα, γιατί θα πρέπει να σου φορολογούμε και εκείνο το παραπάνω. Δεν ξέρω, σε όλες τις χώρες συμβαίνουν αυτά ή μόνοι μας βάζουμε τα δαχτύλια μας και βγάζουμε τα μάτια μας, κύριε Βοριά? Και σας ρωτάω έτσι γιατί και σαν πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου και έχοντας επαφή με όλο αυτό το φάσμα της αγοράς όλα αυτά τα χρόνια, γνωρίζετε απ' έξω και ένα εκατοτά τι στην ευχή γίνεται. Κοιτάξτε κύριε Δουλειάκη, όπως είπα προηγουμένως, στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατέχουμε, μας έχει περάσει ήδη και η Βουλγαρία δυστυχώς την τελευταία θέση, όχι μόνο στον στο λιγότερο μισθό, αλλά ακόμη και στην αγοραστική δύναμη. Η κατάσταση είναι τραγική, ακόμη αν αναλογιστεί για την Κρήτη μας για παράδειγμα, που είναι ένας εύπορος τρόπος, ένας ευλογημένος τρόπος, περνάνε τόσα εκατομμύρια τουρίστες κάθε χρόνο, αφήνουν τόσα εκατομμύρια χρήματα, περνάνε από αρχαιολογικούς χώρους που επίσης αφήνουν εκατομμύρια και δεν μένει ούτε ένα ευρώ στον τόπο μας, έτσι ώστε να επενδυθεί τουλάχιστον σε υποδομές. Και βλέπουμε από την άλλη μεριά να έχει βγει ένα πρόγραμμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το υλικής υποστήριξης, το παλιότερο τεβάτο ήξερε ο κόσμος πολύ περισσότερο, έτσι, και αυτό δείχνει την ανάγκη, γιατί εκεί πέρα για να μπει θέλει κριτήρια τραγικά, δηλαδή να έχει εισοδήματα το χρόνο κάτω από 4.500 ευρώ. Σας πληροφορώ ότι γεννήκανε πάνω από 10.500 αιτήσεις μόνο στο νησί μας, που ζητάνε τρόφιμα και καθαριστικά και να μετέχουν μέσα σε αυτό το πρόγραμμα, και αντιπροσωπεύοντας πάνω από 6.500 νοικοκυριά, που στην Κρήτη, την εύπορη, δηλαδή υπάρχουν ανθρώποι δίπλα μας, θέλουμε, δεν θέλουμε να το δούμε, που δεν μπορούν ούτε στην καθημερινότητα και στις βασικές ανάγκες να ανταπεξέλθουν. Υπάρχουν ανθρώποι... 10.500 οι αιτήσεις αφορούν 6.500, λέτε, νοικοκυριά σε όλη την Κρήτη, ναι, που ζητούν ένταξη στο πρόγραμμα, το παλιό, το ΤΕΒΑ, ΤΕΒΑ, όπως το λέγανε. Ναι, στο πρόγραμμα βοήθειας. Μοιράζονται τρόφιμα, μοιράζονται καθαριστικά και μπορούν στο να... Στο πρόγραμμα επισητισμού, ναι, ναι. Υποστηρικτές δεδομένες. Εκεί δίνει την τραγική κατάσταση που υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι. Και είναι ένα νούμερο που δεν μπορεί να αφισβητηθεί από κανέναν. Από κανέναν, γιατί έχει γίνει μέσα από την πλατφόρμα του Υπουργείου, και όλα αυτά έχουν ελεγχθεί από το ίδιο το Υπουργείο. Άρα καταλαβαίνετε λοιπόν ποια είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή στην Κρήτη. Όταν υπάρχουν πολιτικές, κυρία Δουλγεράκη, οι οποίες δεν θέλουν να λύσουν προβλήματα αλλά να συγκεντρώσουν όλο το χρήμα σε μερικούς, σε λίγους, και όχι να κοιτάξουν την ευημερία του λαού τους, αυτό έχει αυτές τις συνέπειες. Και το βασικότερο και το μεγαλύτερο θέμα για μένα είναι αυτό το δημογραφικό.
όλα πρέπει να ξεκινήσουν με τη στήριξη της οικογένειας, γιατί σβήνουμε σαν λαός, κυρία Δουλγεράκη, σβήνουμε. Δυστυχώς κάποιους δεν τους ενδιαφέρει, αλλά όμως υπάρχουν αυτή τη στιγμή, ίσως να έχουν μείνει κάποιοι Έλληνες και να επιμένουν και να αγωνίζονται και να θέλουν και την Ελλάδα και αύριο. Όχι την Ελλάδα που να φύγει και να εγκαταλείψει τη χώρα, ή την Ελλάδα που μέχρι το 2050 να μην υπάρχει καλά-καλά η δομή αυτή να μπορεί να στηριχτεί από τους ίδιους τους Έλληνες μια τέτοια χώρα. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε ότι προσπαθούμε, εννοείται και εγώ θα είμαι στο συνέδριο την Κυριακή, την ερχόμενη Δευτέρα στα Χανιά, αλλά χρειάζεται μια συνολική προσπάθεια από όλους. Αυτό είναι ένα πρόβλημα κοινωνικό, ένα πρόβλημα που θα έπρεπε να απασχολεί μέχρι και τον τελευταίο Έλληνα πολίτη. Νομίζω το είπατε, ξέρετε, στην απορία του λόγου σας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, αλλά να του κάνουμε μια σούμα, όπως το λέμε πάρα πολύ απλά. Είμαστε, τι να πεις, όταν είσαι στην τελευταία θέση ή κάτω σε αγοραστική δύναμη από τη Βουλγαρία με βάση τα στατιστικά στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και γιατί να έρθει πίσω εκείνος ο άνθρωπος ο οποίος έχει φύγει, έχει βγει έξω, δηλαδή εκτός Ελλάδας, και έχει πάει σε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να αναζητήσει μια καλύτερη καθημερινότητα για τη δική του την επιβίωση, το δικό του τον βιοπορισμό, και γιατί στη συνέχεια να μην έχεις δημογραφικό πρόβλημα όταν εκείνος ο οποίος είναι σε μεγαλύτερη ηλικία ουσιαστικά σου μένει από πίσω και αυτόν προσπαθείς να αρμέξεις ως την καλή αγελάδα, διότι διαφορετικά δεν θα έχεις εσύ να κινηθείς και να έχεις όλα τα υπόλοιπα τα ωφέλη μέσα στο δικό σου το βιλαέτη. Τώρα μεταξύ μας, για να μην κοροϊδευόμαστε, έτσι. Ακριβώς, κυρία Δουλγεράκη, και παράλληλα, όπως είπατε πολύ σωστά, τα ίδια θύματα κάθε φορά, γιατί δεν τολμάς να φορολογείς αυτούς που τα έχουν, έτσι. Και μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, αυτή την περίοδο ξέρουμε ποιοι τα έχουν. Τα έχουν οι εφοπλιστές, τα έχουν τα σούπερ μάρκετ, οι ιδιοκτήτες, τα έχουν οι τράπεζες, τα έχουν οι εταιρείες ενέργειας, τα έχουν οι εταιρείες καυσίμων. Αυτοί είναι. Αλλά δυστυχώς αυτοί στηρίζονται, εκεί συγκεντρώνεται το χρήμα και υποφέρει ο ελληνικός λαός. Αυτή είναι η κατάσταση, και αν δεν αλλάξει δυστυχώς θα προχωράμε κάθε μέρα προς το χειρότερο. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας, κύριε Βουριά. Να είστε καλά. Γεια σας.